Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Διαλύουμε την μαγιά στο χλιαρό νερό. Προσθέτουμε την ζάχαρη, το χλιαρό γάλα και ανακατεύουμε. Βάζουμε περίπου το μισό αλεύρι, λίγο αλάτι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Βάζουμε το αυγό και δουλεύουμε. Ενσωματώνουμε το υπόλοιπο αλεύρι και το βούτυρο που είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Όταν είναι έτοιμη, τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε για 2 ώρες να ξεκουραστεί. Την πλάθουμε σε λευρωμένη επιφάνεια. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Την χωρίζουμε σε 8 μπαλάκια. Τα τοποθετούμε σε ταψί με αλευρωμένο αντικολλητικό χαρτί. Τα σκεπάζουμε με μεμβράνη και πετσέτα και τα αφήνουμε να ξεκουραστούν για 1 ώρα. Όταν είναι έτοιμα, τα λύφουμε με κρόκο αυγού. Προαιρετικά τα πασπαλίζουμε με σουσάμι ή σπόρους και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ρουδίσουν. Στο μοσχαρίσιο κιμά προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και δουλεύουμε καλά. Κάνουμε μπιφτέκια με βάρος 120 γραμμάρια και δίνουμε σχήμα με τα χέρια ή τσέρκι. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο σε ζεστό σχαροτίγανο και ψήνουμε τα μπιφτέκια. Δύο λεπτά πριν κατεβάσουμε τα μπιφτέκια, βάζουμε κίτρινο τυρί ή τσένταρ. Στο ίδιο τηγάνι τσιγαρίζουμε το μπέικον. Στο ίδιο τηγάνι ζεσταίνουμε και τα ψωμάκια. Μπορείτε να κάνετε όποιον συνδυασμό θέλετε. Εμείς χρησιμοποιήσαμε κέτζαπ, το μπιφτέκι, μουστάρδα, πίκλες, μπέικον, ντομάτα, και μαρούλι. Μία άλλη εκδοχή είναι με barbecue sauce και καραμελωμένα κρεμμύδια.
Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!